Γεια σας παιδιά, είμαι ο Βαγγέλης Μινάς από το Unboxing Lab, το νέο μου κανάλι και εδώ και μερικές μέρες έχω στα χέρια μου το Mi Max 2 το οποίο μου το έστειλε ένα ελληνικό κατάστημα, το MyGuard, για να το κάνω review. Πριν από μένα η συσκευή είχε πάει και σε κάποιον άλλο YouTuber, οπότε η συσκευή δεν είναι σφραγισμένη. Την έχω δουλέψει ήδη κάποιες μέρες. Πάμε να δούμε κάποια χαρακτηριστικά της συσκευής. Βλέπουμε ότι είναι 6,44 ίντσες, 5300 mAh είναι η μπαταρία του, 12 MP έχει κύρια κάμερα και 5 MP πίσω, USB Type-C και είναι η έκδοση 464 όπως είπαμε. Να δούμε τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Φυσικά πρωταγωνιστικό ρόλο έχει το Mi Max 2. Ας το αφήσουμε προς το παρόν στην άκρη. Εδώ πέρα έχουμε το εγχειρίδιο χρήσης και εδώ πέρα θα υπήρχε το PIN της κάρτας SIM, αλλά προφανώς τα παιδιά που το είχαν πριν από μένα το έχουν ξεχάσει. Το manual είναι στα κινέζικα, δεν έχει τίποτα στα αγγλικά. Ωραία, θα αφήσουμε στα άκρη αυτό εδώ. Ένα καλώδιο φόρτισης Type-C όπως είπαμε. Και ο ταχυφορτιστής, ο οποίος υποστηρίζει, νομίζω φαίνεται εδώ πέρα, Quick Charge 3. Εδώ πέρα αυτό το συμβολάκι είναι. Υποστηρίζει τεχνολογία Quick Charge 3. Ενώ το Mi Max το πρώτο δεν είχε τεχνολογία ταχυφόρτισης. Ας αφήσουμε το κουτί στην άκρη και να ασχοληθούμε λίγο με τη συσκευή μας. Αυτή εδώ λοιπόν είναι η συσκευή, παιδιά, 6,44 ίντσες. Το μέγεθος πραγματικά είναι τεράστιο, δεν μπορώ να πω ότι είναι η συσκευή για το καθένα. Εγώ είμαι αρκετά ψηλός και οριακά με βολεύει, μπορώ να πω. Ας δούμε λίγο πώς είναι η συσκευή περιμετρικά. Έχω την έκδοση που είναι χρυσό χρώμα πίσω, λευκό μπροστά. Να δούμε κάποιες διαφορές με το Mi Max. Η πρώτη διαφορά, παιδιά, είναι ότι η συσκευή είναι full μεταλλική πλέον. Ενώ στο Mi Max είχε κάποια πλαστικά μέρη η συσκευή, πλέον είναι όλο μεταλλικό, μόνο εκτός από τις γραμμές της κεραίας. Το design έχει βελτιωθεί, η ποιότητα κατασκευής επίσης. Είναι λεπτή η συσκευή, πάρα πολύ λεπτή για τόσο τεράστια μπαταρία. Στο κάτω μέρος έχουμε την θύρα USB Type-C, το ηχείο, το οποίο μπορώ να σου πω ότι είναι στερεοφωνικό μαζί με το πάνω, δουλεύει και σαν ηχείο. Περιμετρικά της συσκευής έχουμε το power button και τα πλήκτρα ελέγχου της έντασης. Πάνω έχουμε τη θύρα ήχου jack, η οποία ευτυχώς δεν έχει αφαιρεθεί από τη συσκευή, το noise cancellation και εδώ πέρα έχουμε την θύρα υπερήθρων. Από την αριστερή πλευρά έχουμε μόνο την υποδοχή, την υβριδική υποδοχή, η οποία δέχεται ή δύο κάρτες SIM ή μία κάρτα SIM και μία κάρτα μνήμης. Αισθητήρες δαχτυλικών αποτυπωμάτων, ο οποίος είναι αρκετά γρήγορος και αξιόπιστος. Ας το ανοίξουμε. Ωραία. Το μενού, όσοι έχετε ήδη Xiaomi, ξέρετε ότι δεν υπάρχει app drawer, όλες οι εφαρμογές είναι μπροστά. Πριν ασχοληθούμε όμως με το μενού, να σου πω κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά, όπως το ότι η συσκευή εξοπλίζεται με τον Snapdragon 625, τον 8πύρινο, ο οποίος αποτελείται από 8 πυρήνες α53 στα 2 GHz και ένα Adreno 506. Αυτό αποτελεί υποβάθμιση σε σχέση με τον Snapdragon 650 και 652 που κυκλοφορούσε το Mi Max, το πρώτο. Δεν ξέρω γιατί το επέλεξε να κάνει αυτό το πράγμα, αυτή την κίνηση η Xiaomi. Σίγουρα ένας από τους λόγους, ίσως να ήταν και ο βασικός, είναι ότι έχει καλύτερη απόδοση ενεργειακή ο Snapdragon 625, αλλά είναι πολύ πιο αδύναμος. Θα το δούμε και αργότερα στο τεστ που θα κάνουμε το παιχνιδάκι. Έχω δει και κάποια λαγκαρίσματα, να σου πω την αλήθεια. 4 GB RAM από τη βασική έκδοση κυκλοφορεί και έκδοση με 128 GB εσωτερικής μνήμης, αυτό δεν είναι με τα 64. Η κάμερα, παιδιά, είναι 12 MP, είναι ο αισθητήρας, ο IMX
386 είναι ο ίδιος συστήρας που είναι και στο Mi A6. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουμε dual των LED flash. Η μπροστινή κάμερα είναι πεντάρα με F2 διάφραγμα, η πίσω είναι με F2,2. Η ποιότητα φωτογραφίας είναι αρκετά καλή, παιδιά, την ημέρα. Το βράδυ πέφτει πολύ, θα το δούμε αργότερα αυτό το πράγμα. Θα σας δείξω κάποια δείγματα φωτογραφιών. Τι άλλο να πούμε από τα τεχνικά χαρακτηριστικά? Να πω ότι η μπαταρία φορτίζει με τεχνολογία Quick Charge 3 που δεν είχε ταχυφόρτιση το προηγούμενο. Φορτίζει περίπου σε 2,5 ώρες και μου βγάζει shot γύρω στο 10 ώρο. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Έχει πάρα πολύ καλή φωτεινότητα η οθόνη, ακόμα και σε έντονο ηλιακό φως. Καλά μαύρα, ωραία χρώματα. Νομίζω πρέπει να δούμε λίγο το μενού της συσκευής τώρα. Ας πάμε στις ρυθμίσεις. About phone. Η συσκευή, να πω ότι τα παιδιά που το είχαν πριν από μένα αλλάξανε τη ROM. Από το κατάστημα η συσκευή έρχεται με Global ROM. Τα παιδιά βάλανε την ROM της ελληνικής κοινότητας xiaomiui.gr, που είναι πολύ καλή. Απλά θα ήθελα να δω την υλοποίηση της εταιρείας αυτούσια, χωρίς καμία αλλαγή. Οπότε να ξέρετε εσείς ότι αν το πάρετε από το MyGuard θα σας έρθει με την επίσημη Global ROM και όχι με την ROM της ελληνικής κοινότητας. Και το σωστό θα ήταν να το δω με την επίσημη ROM, γιατί δεν έχουν πολύ την εμπειρία και τη γνώση να αλλάξουν την ROM. Δεν είναι δηλαδή μια διαδικασία που μπορεί να κάνει ο καθένας χωρίς να ασχοληθεί. Κάποια ωραία πραγματάκια είναι, παιδιά, ειδοποιήσεις. Ειδοποιήσεις σε προηγούμενες εκδόσεις MIUI ήταν, προσωπικά δεν μου άρεσαν καθόλου. Έπρεπε να κάνεις slide για να πας στις συντομεύσεις και δεν ήταν εδώ πέρα μαζεμένες, όπως μπορείτε να δείτε. Σημαντικά χαρακτηριστικά για μένα είναι το Dual Apps. Το έχετε δει και σε άλλα unboxing ή review που έχω κάνει για συσκευές της Xiaomi. Έχω ενεργοποιήσει το Facebook, θα το δούμε. Εδώ πέρα μας δείχνει τις εφαρμογές που υποστηρίζουν Dual App. Στην ουσία τι γίνεται, δημιουργείται ένας κλόνος της εφαρμογής και μπορούμε να έχουμε στη συσκευή μας δύο διαφορετικά Facebook, ας το πούμε, με διαφορετικούς λογαριασμούς. Ας το δούμε λίγο και στην πράξη αυτό το πράγμα. Αυτή εδώ είναι η εφαρμογή κανονική. Βλέπετε, είμαι συνδεδεμένος μέσα. Και εδώ κάτω έχει και το συμβολάκι από το Dual Apps. Αν πατήσω θα δείτε ότι δεν είμαι καν συνδεδεμένος. Πολύ ωραίο χαρακτηριστικό αυτό για κάποιους που έχουν δύο λογαριασμούς όπως έχω και εγώ. Το επόμενο ωραίο χαρακτηριστικό είναι το Second Space, το οποίο βρίσκεται εδώ πέρα. Αυτό εδώ μας δημιουργεί μια ανεξάρτητη επιφάνεια εργασίας, θα το λέγαμε, με τελείως αυτόνομες εφαρμογές, ρυθμίσεις και τα πάντα. Μπορούμε να εισάγουμε βέβαια τα αρχεία μας από ένα χώρο στον άλλον. Μπορώ να πάω απευθείας από εδώ πέρα. Αλλά εδώ πέρα είναι το σύμβολο Switch. Ή εδώ πέρα. Κάνω κλικ και μου ζητάει τον κωδικό που έχω ορίσει για αυτή την επιφάνεια εργασίας. Έχω βάλει 4 φορές το 2. Και γίνεται η μεταφορά. Όπως θα δείτε εδώ πέρα είναι τελείως διαφορετικά τα πάντα. Ακόμα και γλώσσα, επειδή δεν το έκανα αυτό το πράγμα, είναι στα ελληνικά. Ενώ στην προηγούμενη επιφάνεια είναι στα αγγλικά. Οι ανοιχτές εφαρμογές είναι διαφορετικές από αυτές που είχα πριν. Δεν υπάρχουν εγκατεστημένες εφαρμογές. Δεν υπάρχουν οι φωτογραφίες, τίποτα από αυτά εδώ, εκτός και αν τα κάνω εισαγωγή στην αρχή που με ρωτάει. Οπότε είναι μια τελείως αυτόνομη επιφάνεια εργασίας, μπορούν να το δουλεύουν δύο διαφορετικοί χρήστες. Εναλλαγή γίνεται είτε με κωδικό, είτε με μοτίβο, είτε με δαχτυλικό αποτύπωμα. Το χωρίς εγώ είναι ανεξάρτητο για κάθε space. Τώρα θα το αλλάξω, θα κάνουμε την εναλλαγή με το δαχτυλικό μου αποτύπωμα, όπως μπορείτε να δείτε. Ωραία.
Κάτι άλλο που μου άρεσε είναι το κλείδωμα των εφαρμογών, είναι το App Lock. Στην αρχή μας ζητάει ένα μοτίβο να εισάγουμε και μπορούμε να κλειδώσουμε συγκεκριμένες εφαρμογές. Π.χ. μπορώ να κλειδώσω το Skype και τώρα αν πάω να μπω στο Skype θα δείτε ότι είναι κλειδωμένο και για να ανοίξει πρέπει να εισάγω το μοτίβο μου. Ωραία. Ένα χαρακτηριστικό που θα αρέσει στους gamers είναι επίσης και η γραφή οθόνης, η οποία είναι στις πρόσθετες ρυθμίσεις εδώ πέρα και εδώ διαλέγουμε και την ποιότητα, την ανάλυση, το bit rate, το οποίο αναλόγως όσο μεγαλύτερο τόσο καλύτερη θα είναι η ποιότητα αλλά και το μέγεθος του αρχείου, το frame rate μέχρι 30 fps, το rendition άμα έχουμε ήχο, άμα έχουμε εξωτερικό μικρόφωνο ή άμα δεν έχουμε καθόλου ήχο, αν θέλουμε μόνο να βιντεοσκοπήσουμε τον φόνο. Νομίζω πολύ καλό στοιχείο και αυτό εδώ. Το πρώτο συνάντησα στο S7 Edge. Όπως είπαμε, η συσκευή είναι τεράστια. Να σας δείξω και ένα παράδειγμα, ένα μικρό συγκριτικό μεγέθους με το P10. Όπως το βλέπω στην κάμερα δεν φαίνεται τόσο πολύ διαφορά όσο είναι στην πραγματικότητα. Είναι πραγματικά μεγάλη διαφορά, παιδιά. Τα αφήνω εδώ στην άκρη λίγο το P10 γιατί ένα ακόμα ωραίο πραγματάκι που έχει προσθέσει η Xiaomi είναι, τώρα μισό λεπτάκι, είναι το Quick Ball. Το Quick Ball βρίσκεται στις πρόσθετες ρυθμίσεις και όταν το ενεργοποιούμε εμφανίζεται αυτό εδώ το πραγματάκι, το οποίο μπορούμε να το πάμε όπου θέλουμε στην οθόνη περιμετρικά και έχει τα πλήκτρα navigation, δηλαδή τις ανοιχτές εφαρμογές, το πίσω, το back, το home, κλείδωμα οθόνης και συντόμευση λέω, συγγνώμη, και screenshot, αυτό εδώ παίρνουμε screenshot και είδα ότι έχει ακριβώς την ίδια υλοποίηση και το P10. Έχει ένα αντίστοιχο quick ball που έχει ακριβώς περίπου τα ίδια πράγματα. Έχει τα navigation button, κλείδωμα οθόνης και δεν έχει screenshot, έχει καθάρισμα των εφαρμογών από τη μνήμη. Δεν ξέρω ποια εταιρεία το πρώτο εισήγαγε πρώτη, μάλλον η Xiaomi, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Απλά μου κάνει εντύπωση ότι έχουν ακριβώς το ίδιο πραγματάκι με λίγο διαφορετική υλοποίηση. Αυτά λοιπόν με το P10, δεν θα το χρειαστούμε άλλο. Τι άλλο να δούμε? Να δούμε κάποια δείγματα φωτογραφιών τα οποία, όπως θα δείτε και εσείς, είναι εντυπωσιακά την ημέρα. Όπως σας είπα, φοράει τον ίδιο εισιτήρα IMX386 που φοράει και το Mi i6 και πραγματικά είναι εντυπωσιακά τα βήματα φωτογραφιών. Selfie κάμερα, πάρα πολύ δυνατή. Αλλά παιδιά, όσο περνάει η ώρα, τώρα εδώ πέρα είναι με flash το βράδυ, καλή ποιότητα επίσης με flash, πολύ καλή. Αλλά όταν όσο οι συνθήκες πέφτουν, το αποτέλεσμα γίνεται λίγο απογοητευτικό σε κάποιες λήψεις. Εδώ πέρα μπορεί να σας φαίνεται πολύ καλή η ποιότητα και πάλι, αλλά άμα δεν το συγκρίνετε δίπλα με μια άλλη συσκευή δεν μπορείτε να καταλάβετε. Αυτό είναι που λέω πάντα σε όλους όσους με ρωτάνε. Γιατί π.χ. αυτές τις φωτογραφίες είναι από ένα συγκριτικό που ετοιμάζω με το Le Pro 3 Elite και το Le Pro 3 Elite, άμα το βάλετε δίπλα-δίπλα θα δείτε ότι στο σκοτάδι είναι πολύ, πολύ ανώτερο, το οποίο επίσης δεν με έχει εντυπωσιάσει χωρίς να, όταν το σύγκρινα με το P10 και μια selfie. Τι άλλο, το βίντεο και με την ποιότητα του βίντεο δεν τρελάθηκα, παιδιά. Εδώ πέρα έχουμε ένα βιντεάκι
Νομίζω έχω δει πολύ καλύτερα από την Xiaomi σε αυτό το τομέα. Θα μπορούσε να κάνει καλύτερη δουλειά η εταιρεία με βάση τον αισθητήρα που φοράει. Γνώμη μου είναι ότι έχουμε δει πολλές φορές συσκευές να φοράνε της ίδιας εταιρείας, οι φθηνότερες να φοράνε αισθητήρες που φοράνε οι ναυαρχίδες τους, αλλά προφανώς κάτι στα οπτικά, κάτι λίγο επεξεργασία εικόνας, σε κάνουν να θέλεις να πάρεις το καλύτερο, ενώ θα μπορούσε και το Mi Max 2 να βγάζει το ίδιο καλά όσο το Mi A6 σε όλες τις συνθήκες. Ανεξαρτήτως που το Mi A6 έχει δύο κάμερες. Πάλι μπορεί να σου φαίνεται καλά από την οθόνη του κινητού, αλλά στον υπολογιστή δεν είναι το ίδιο καλό και άμα το συγκρίνετε άμεσα με μια άλλη συσκευή, εκεί πέρα είναι που βλέπετε τις διαφορές. Γι' αυτό πάντα όταν λέει κάποιος ότι «Α, το δικό μου έβγαζε πιο καλά» ή το άλλο, δεν είναι έτσι. Πολλές φορές είναι στο μυαλό μας και αν ποτέ οι συνθήκες δεν είναι ίδιες, γι' αυτό πάντα πρέπει να έχουμε και τις δύο συσκευές ταυτόχρονα για να μπορέσουμε να κρίνουμε αντικειμενικά και αξιόπιστα. Τι άλλο, η συσκευή έχει slow motion video 120fps στα 720p. Καλούτσικο το slow motion. Μια χαρά σε αυτό το τομέα. Να δοκιμάσουμε και ένα παιχνιδάκι. Νομίζω ήρθε η ώρα. Το Asphalt Extreme. Να δούμε πώς θα πάει και στο gaming. Σίγουρα είναι απολαυστικό το gaming σε μια τόσο μεγάλη οθόνη. Το gaming και τα πολύ μέσα παρακολούθηση βίντεο είναι σίγουρα ότι καλύτερο. Ωραία, όπως είδατε δεν αντιμετωπίσαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, κάποιο lag. Τουλάχιστον εγώ δεν παρατήρησα κάτι, δεν ξέρω αν είδατε κάτι εσείς. Ας βγούμε από το παιχνίδι. Να κλείσουμε. Είχα κλείσει και τις άλλες εφαρμογές. Να δούμε λίγο το ηχιάκι του. Ακούσουμε αυτό το κομματάκι. Αυτό που σας είπα ότι είναι στέρεο το ηχείο. Βέβαια εννοείται ότι ο περισσότερος θόρυβος έρχεται από κάτω. Είναι ποιοτικό ηχείο, παιδιά. Πραγματικά. Νομίζω αρκετά και με τον ήχο. Όπως είδατε είναι αρκετά καλό και δυνατό. Ακόμα και στη μέγιστη ένταση δεν έχει πολλές παραμορφώσεις. Νομίζω αυτά με το Mi Max 2. Ας έρθουμε στα τελικά συμπεράσματα να δούμε αν αξίζει να το πάρετε. Αν αξίζει κάποιος χρήστης του Mi Max να το πάρει. Θα σας πω, η συσκευή έχει βελτιώσεις στο design, όπως είδαμε, στην ποιότητα κατασκευής. Η οθόνη είναι ανώτερη από το Mi Max. Έχει καλύτερη φωτεινότητα, καλύτερα μαύρα. Η κάμερα επίσης έχει αναβαθμιστεί, γιατί πρόλαβα και το 4 μαζί με έναν φίλο μου που έχει το Mi Max. Πραγματικά είναι μέρα με τη νύχτα και δεν πίστευα ότι το Mi Max το πρώτο έχει τόσο χάλια κάμερα. Sorry παιδιά για όσους το έχετε. Καλύτερη μπαταρία, ταχυφόρτιση, πολύ σημαντικό, φορτίζει πιο γρήγορα η συσκευή σας. Μειονέκτημα, ο επεξεργαστής. Όσοι είστε gamers, παίζετε βαριά παιχνίδια κτλ. Ναι, καλύτερα να μείνετε με το Mi Max το βασικό. Αν όχι, το μόνο μειονέκτημα βασικά είναι αυτό εδώ. Σας προτείνω να πάτε στο Mi Max 2. Είναι πραγματικά αναβάθμιση. Τι άλλο θέλουμε από καλύτερη οθόνη, κάμερα
και να φορτίζει πιο γρήγορα η μπαταρία. Συν το design. Το μόνο αρνητικό είπαμε αυτό εδώ, αλλά πραγματικά παιδιά, και εγώ συνέχεια λέω για για του επεξεργαστέ που παίζουν βαριά παιχνίδια κτλ. Το θέμα είναι πόσοι από εσά παίζετε. Πάντα κοιτάζω κι εγώ τι συσκευέ που παίρνω προσωπικά για μένα να είναι δυνατέ, αλλά ποτέ δεν παίζω ο ίδιο κάποιο παιχνίδι. Ποτέ. Και στην εμπειρία χρήση καθημερινή των άνθρωπων εφαρμογών είναι υπεραρκετό ο 625. Αυτό λοιπόν ήταν το αναλυτικό unboxing hands-on review του Mi Max 2. Θα πρέπει να επιστρέψω στην συσκευή στο MyGuard, το οποίο ευχαριστώ πολύ που μου την έφερε. Θα αφήσω και link κάτω στην περιγραφή από την σελίδα για να αγοράσετε τη συσκευή από την Ελλάδα. Αυτά λοιπόν από μένα. Γεια σας. Και φυσικά αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.